219 χρόνια ο ηρωικός αγώνος των Σουλιατών παραμένει σύμβολο. Η αυτοθυσία δεν μπορεί να λησμονηθεί. Η εποχή όπου κάθε βράχος έγραφε ιστορία ξεδιπλώνεται και πάλι. 219 χρόνια μετά, στα ίδια χώματα τιμήθηκαν οι ήρωες του Σουλίου και η αυτοθυσία του καλόγερου Σαμουήλ που διάλεξε να ανατινάξει το κούκι αντί να παραδοθεί στα στρατεύματα του Αλή Πασά. Πατέρα μου, σε δούλεψα πιστά 40 χρόνια και τώρα στα γεράματα μου δίνεις καταφρόνια. Το θέλημά σου ασγενή, λυπήσουμε, σπλαχνίσου και πάρε την οργή σου. Συγχώρεσε πλάστη τα κρίματά μας και τώρα που θεν άρθουμε στην αγκαλιά σου, δέξου μας σαν παιδιά σου. Γιαούριδες, φτάνουν πια τα τερτύπια σας. Αφήστε τις αγιαστούρες και δείξτε μας που είναι τα παρουτόβολα. Ανοιχτές είναι οι πόρτες, δεν τις βλέπετε? Περάστε μέσα να μετρήσουμε και να ζυγίσουμε τα βαρέλια με τον παρούτι και τα βόλια. Ο καλόγερος χρόνια τα μάζευε για μας και τώρα για σας. Να περάσουν μέσα στη μεγάλη εκκλησιά και στα μπουντρούμια τους, αν θέλουν. Να τα δουν καλύτερα, με τα μάτια τους μπας και τους γελάσουμε. Να τα μετρήσουν κι άλλοι να μπουν, να γεμίσει ο τόπος όλος. Σμπρώξε τους γερό, δείξε τους. Αχ, μέταγα, μέτρα καλά και χτίμα την αξία τους. Ζήσει εικονό μου, γραμματικέ, κατέγραψε τα καλά και κοίτα μην τύχει και λαθεύσεις και ζημιωθεί ο αφέντης σου. Γιώμησε η μεγάλη εκκλησιά. Αϊ καλόγερε, γιώμησαν και τα λαγούμια. Μυρμήγκιασε η αυλή από Τούρκους. Παπά μου, το παρατράβηξες και ολοπίσω πας. Τι τάχα με το νου σου βάζεις? Δάσκελ υποψυχάς για το μαρτύριο που σε περιμένει. Σαν θα σε πάω πεσχέση στο μεγάλο μας βεζίρι. Αλόπιστη, μάθετε το μια για πάντα πως ο καλόγερος Σαμουήλ δεν υπέγραψε ειρήνη, μήτε και υπογράφει. Το λαβαρό μας γράφει σταυρό, Ελλάδα, λευτεριά. Το σύνθημά μου στάθηκε νίκη ή θάνατος. Σύντροφοί μου, ήρθε η ώρα να υψωθεί το λαβαρό μας πάνω στα ουράνια και μαζί με αυτό και οι ψυχές μας. Με επιμνημόσυνη δέηση και εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στις ψυχές των επιφανών και αφανών ηρώων και ηρωίδων που έζησαν και αγωνίστηκαν στους ένδοξους βράχους του Σουλίου και σε όλες τις ψυχές που έζησαν και κατοίκησαν στο Σούλι και την ευρύτερη περιοχή, από τότε ως σήμερα ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής το τριήμερο των εκδηλώσεων για το ολοκαύτωμα του Σουλίου. Το πρωί της Κυριακής κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο ιστορικό χώρο του Σουλίου και πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία στο παλαιοχριστιανικό ναό του Αγίου Δονάτου, χωροστατούτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γυρομερίου και Πάργας, κύριου κύριου Τίτου. Θάνατον πατήσα.
Κοζαρμπέι, Μαλαμέι, Μπεκέι, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Λιολέι και άλλες φάρες του λιωτών, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Βασίλειος Γιώργιακας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Ιωαννίνων, κυρία Μαρία Κεφάλα, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Της Πρωτείας κύριος Μάριος Κάτσης, ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριος Χρήστος Γκόγκας, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Ο διοικητής της 8ης Περαρχίας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Περιφερειάρχης Υπήρου, κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης. Αστυνομίας. Διοικητής της Τρίτης Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσπρωτείας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Εκπρόσωπος του Ομίλου Απόδοσης Τιμών και Ιστορικής Αναβίωσης Σουλίου, οι Σουλιώτες. Μετάβαση των επισήμων στο χώρο από που θα παρακολουθήσουν τη συνέχεια του προγράμματος. Χαιρετισμό απίφθηναν κοινοβουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι. Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη τιμή στον ιστορικό χώρο του Σουλίου μετά από 2 χρόνια σιωπής. Στα Άγια αυτά χώματα για να αποτίσουμε ευλαβικά φόρο τιμής στους προγόνους μας. Κανένας από εμάς δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τους Σουλιώτες και τις Σουλιώτισσες, το κούγκι, το ζάλογο και τις χρυσές σελίδες που έγραψαν στην ιστορία του τόπου. Κανένας από εμάς δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τους αγώνες για την ελευθερία. Κανένας δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τις θυσίες τους για την αξιοπρέπεια και την αδούλωτη περηφάνεια τους. Φίλες και φίλοι, οι πορείες των λαών ανά τον κόσμο είναι διαφορετικές σε κάθε εποχή. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνήθως μέσα σε συνθήκες ανοιχτών οικονομιών, διεθνών συμμαχιών και αμοιβαία εποφελών συνεργασιών. Αντιλήψεις και πρακτικές που ίσχυαν για πολλές δεκαετίες, οι Σουλιώτες αποτελούσαν μια ξεχωριστή φυλή ανθρώπων. Ήταν σκληροτράχυλοι πολεμιστές, μοιημένοι στην τέχνη του πολέμου. Ζούσαν ελεύθερα, ανυπότακτα και ρυψοκίνδυνα,
με στόχο την αποτείναξη του ζυγού από τον Οθωμανό κατακτητή. Ανάμεσα στα κακοτράχυλα και αφιλόξενα βουνά που δεσπόζουν σήμερα υπερήφανα ως μάρτυρες των αγώνων και της αυτοθυσίας τους, περιπλανούνται οι αδούλωτες ψυχές τους. Μας υπενθυμίζουν πως ετούτοι εδώ οι ιεροί γη που πατούμε είναι ποτισμένοι με το αίμα τους και ξαναγεννημένοι από το σπόρο της Λευτεριάς. Της Λευτεριάς που κατακτήθηκε με την ανίκητη ελπίδα και την ακλόνητη πίστη στον διακαή πόθο που σηκώκεγε στις καρδιές όλων των Ελλήνων αυτών της απελευθέρωσης από τους Τούρκους. Η σκέψη μας ταξιδεύει και στην 29η Μαΐου του 1453, εκείνη την αποφράδα ημέρα που η πόλης εάλλω. Εκείνη τη μέρα που το βαρύ σκοτάδι της κλαδιάς ήρθε να καλύψει τον εθνικό μας ορίζοντα και να γκρεμίσει στη θέμελα το φάρο του πολιτισμού και να πλήξει την κοιτίδα που γέννησε τη δημοκρατία και την ελευθερία. Επί 4 ολόκληρους αιώνες οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να αγωνίζονται και να οργανώνουν την αντίσταση κατά των κατακτητών τους. Μηνύματα ενότητας και ομοψυχίας έφταναν σε όλες τις άκρες της χώρας, δυναμώνοντας και εδραιώνοντας την παρουσία των υπόδουλων Ελλήνων σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της πατρίδας. Υιοθετώντας τις ιδέες και τα πιστεύω των προγόνων μας, που είναι βαθιά ριζωμένα στον πολιτισμό και στην παράδοσή μας. Ας τα μεταλαμποδεύσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν το εφαλτήριο των αγώνων που θα οδηγήσουν στην ευημερία, την πρόοδο και την ειρήνη. Την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας έκανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τζίμας. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή παίρνει σπυρί και η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρισε. Στα μάτια η μάνα μνέει. Στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τι σ' έχω εγώ στο χέρι, όπου σύ μου γίνες βαρύ και ο αγαρινός το ξέρει. Με αυτούς τους στίχους, αγαπητοί φίλοι, ξεκινά η πρώτη στροφή από το δεύτερο σχεδίασμα του ποίηματος «Ελεύθερη Πολιορκημένη» του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. Κι αν το ποίημα αναφέρεται στις δραματικές ημέρες της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, μέσα από τις λέξεις του τέταρτου στίχου, αναπηδά ένα όνομα, ο Σουλιώτης. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Σουλιώτη, ξένον προς τη γη της Αιτωλίας όπου βρίσκεται να πολεμά, το συναντάμε σε ποίηματα, από μνημονεύματα, ιστορικές μελέτες και δοκίμια, να δίνει συνεχώς το παρόν στους εθνικούς αγώνες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Συχνά, λαμβάνοντας διαστάσεις θρηλυκές για τις δράσεις και τα κατορθώματά του, ο Σουλιώτης, οι Σουλιώτες, το Σούλι, ανάγονται σε ιδανικό. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι και ποιος είναι αυτός ο τόπος που γεννά τέτοιους ανθρώπους? Αν και δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες για τον έλεγχο που ασκούσε η υψηλή πύλη από την Κωνσταντινούπολη στην περιοχή της Θεσπρωτείας Χαωνίας, ήδη από τον 17ο αιώνα το τετραχώρι Κακοσούλη, Σαμονή, Βακιάφα και Ναβαρίκο, το οποίο είχε επικηθεί, βρισκόταν σε συνεχείς προστριβές, συγκρούσεις και πολέμους από τους Οθωμανούς Πασάδες της Ηπείρου. Τόσο η γεωγραφία με τα παρελκόμενα που συνεπιφέρει στην οικονομία και την κοινωνία, όσο και οι συνεχείς πόλεμοι διαμόρφωσαν μια στρατιωτικά δομημένη κοινωνία χωρισμένη σε φάρες, οι οποίες συγκαλούσαν την πλακεσία, τη δημογεροντία δηλαδή, η οποία όριζε τον πολέμαρχο και ασκούσε την πολιτική και δικαστική εξουσία. Ο ηρωικός χαρακτήρας και η επιμονή στις αρχές της ελευθερίας είναι καταφανής στην επιστολή που απέστειλε το 1792 ο Φώτος Δαβέλας στον Αλή Πασά. Το χρονικό διάστημα εκείνο, οι Σουλιώτες βρίσκονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την καθυπόταξη από τον νέο Πασά των Ιωαννίνων. Προσπαθώντας ο Αλή Τεπελενλή
να πιάσει τις κεφαλές του Σουλίου ώστε να πετύχει την παράδοσή του, εχμαλώτησε με δόλο το Λάμπρο και το γιο του Φώτο Τζαβέλα. Ωστόσο, ο πρώτος ξέφυγε της εχμαλωσίας, υποσχόμενος στον Πασά ότι θα πάει στο Σούλι για να συμφωνήσει τους όρους παράδοσης με τους Σουλιώτες. Φτάνοντας όμως, του απέστειλε την παρακάτω επιστολή, ελληνιστή, στα ελληνικά δηλαδή. «Αλή Πασά, χαίρομαι όπου εγέλασα έναν δόλιο. Είμαι εδώ να διαφεντεύσω την πατρίδα μου εναντίον εις έναν κλέπτη. Ο υιός μου θέλει αποθάνει. Εγώ όμως, απελπίστως, θέλω τον εκδικήσω πριν να αποθάνω. Κάποιοι Τούρκοι, καθώς εσύ, θέλουν οι ποιοι ότι είμαι άσπλαχνος πατέρας με το να θυσιάσω τον υιό μου για τον δικό μου λυτρωμόν. Αποκρίνομαι ότι εάν εσύ πάρεις το βουνό, θέλεις σκοτώσει τον υιό μου με το επίλυμον της φαμιλίας μου και τους συμπατριώτες μου, τότε δεν θα μπορέσω να εκδικήσω τον θάνατόν μου. Αμή, αν νικήσουμε, θέλει, έχω και άλλα παιδιά. Η γυναίκα μου είναι νέα. Εάν ο υιός μου, νέος καθώς είναι, δεν μένει ευχαριστημένος να αποθάνει για την πατρίδα του, αυτός δεν είναι άξιος να ζήσει και να γνωρίζεται ως υιός μου». Με την αναπαράσταση της ανατίναξης, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν στις συνθήκες κανονικότητας η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Σουλίου. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν οι απονομές μεταλλίων στους δρομείς και οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παραδοσιακούς εθνικούς χορούς. Στην κατηγορία γυναικών, τρίτο βραβείο απονέμεται στην κυρία Τζοβάρα Μαρία. Δεύτερο βραβείο στην κυρία Ντούτσι Λαμπρινή. Όχι. Πρώτο βραβείο στην κυρία Αναστασιάδη Θεοδώρα. Στην κατηγορία των ανδρών, τρίτο βραβείο απονέμεται στον κύριο Κουρούτη Σπυρίδωνα. Δεύτερο βραβείο στον κύριο Ιωάννου Ιωάννη. Πρώτο βραβείο στον κύριο Χρυσικόπουλο Ιωάννη. Πολλοπάσα, για σας παιδιά,
Yeah.